Vogue 500R και μην ρωτήσετε ποιας εταιρείας είναι, της Vogue, για να γνωρίσουμε τη μοτοσυκλέτα, να την οδηγήσουμε και να μάθουμε ποια είναι αυτή η premium εταιρεία. Διαβάζω, μου λένε Vogue. Τώρα Vogue είναι, Vogue είναι, τέλος πάντων από την αντιπροσωπεία μου πάει να το λέω Vogue. Και καλύτερα γιατί μπορεί να μπερδευτούμε και με το περιοδικό μόδας. Εδώ παιδιά μιλάμε για μοτοσυκλέτα. Για μια δικύλινδρη υγρόψυκτη μοτοσυκλέτα με ένα κινητήρα εν σειρά 471 κυβικών εκατοστών. Και για να πούμε από πού προέρχεται και αυτή η Vogue ή και η Vogue τέλος πάντων, έρχεται από τη μεγάλη κινέζικη εταιρεία Longines. Βέβαια, κολοσσός, 15 ολόκληρα χρόνια συνεργάζεται με την BMW και τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει συνεργασία και με την MV Agusta. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι η Longines θα αναλάβει να βγάζει τους μικρούς κινητήρες της MV Agusta και η MV Agusta τους μεγάλους για τα Vogue που θα δούμε στην πορεία. Να μιλήσουμε όμως τώρα και για το 500R. Να δούμε τι είναι αυτό εδώ, που εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε με το που το άκουσα. Και ακόμα περισσότερο όταν το πήρα στα χέρια μου για να το οδηγήσω και φυσικά να σας το παρουσιάσω. Κάθαρα street fighteria. Ναι, βέβαια. Μιλάμε για μια γυμνή, επιθετική αλλά και καθημερινή μοτοσυκλέτα η οποία εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά και τη σχεδιαστική προσέγγιση από το εργοστάσιο της Longines. Θα το λέω συχνά για να το βάλετε καλά στο μυαλό σας γιατί, παιδιά, εδώ μιλάμε για κολοσσό. Όμως η Vogue τι ακριβώς είναι? Είναι η premium προσέγγιση στα δίκυκλα από τους Κινέζους. Βεβαίως, διότι όλα πάνω της είναι premium και ακόμα περισσότερο όταν την οδηγήσετε. Για να ανέβουμε στη σέλα της, να δούμε πώς καθόμαστε και τι οδηγικό feedback εισπράττουμε όταν πάρει μπροστά και αρχίσουμε να μαρσάρουμε. Οπ! Κάτσαμε και πάνω στη σέλα η οποία ομολογουμένως είναι άνετη και φαρδιά. Φέρνει βέβαια τον κορμό, τον αναβάτη τέλος πάντων συνολικά, λίγο κάπως χαμηλά. Αυτό είναι και για αναβάτες χαμηλού αναστήματος καλό. Σημειώστε το αυτό. Για να βάλουμε και τα ποδαράκια πάνω στα μασπιεδάκια, για να δω πώς αισθάνομαι. Μισό λεπτό. Ναι, ψηλά. Ψηλά, αλλά όχι πολύ πίσω. Δηλαδή δεν είναι super μπαϊκένια αυτή εδώ να η γωνία. Είναι όμως sportif. Έρχονται λοιπόν τα πόδια σε δύο μασπιεδάκια με αντικραδασμικά βαριδάκια από κάτω για να μην περνάει τίποτα στα ποδαράκια μας και δημιουργούμε μία στάση όπατης μάχημη. Ναι, ναι, πολεμική. Δηλαδή έρχονται τα χέρια σε μία καρατιμόνα ίσια, ναι, τύπου σπάθα, σε κάθαρα πράγματα, αλλά από τα ίσια τα σπαθιά, όχι τα άλλα, για τα γάνια. Και από κάτω έχουμε ένα ρεζερβουάρ, τέλος πάντων, έτσι με ωραίες καμπύλες. Δεν έχει την αιχμηρότητα, είναι μειώδες το ρεζερβουάρ, είναι αμπαλαρισμένο. Γκριζάκι, μεταλλικό χρώμα, γενικά έχουμε μία σπορ διαφορετική αλλά και σοβαρή προσέγγιση. Κάθομαστε λοιπόν πάνω σε μία άνετη θέση οδήγησης που σε προδιαθέτει να κινηθείς σβέλτα, θα έλεγα. Και αυτό το σβέλτο το εισπράττουμε και στην οδήγηση. Αφού τα 471 κυβικά εκατοστά από το δικύλινδρο κινητήρα τον υγρόψυκτο, που είναι φυσικά προδιαγραφών Euro 4, μας αποδίδουν στις 8.500 στροφές, για να δω το θυμάμαι, 46 άλογα. Τα είπα και ησύχασα. Για να δούμε όμως πόσα κιλά είναι το Vogue και ας αλλάξω θέση για να δούμε το μέγεθος αλλά και το βάρος της μοτοσυκλέτας. Ελαφρύ! Ελαφρύ, παιδιά! Εντάξει, κάνω και τα γυμναστήριά μου για να μπορώ να τα κάνω αυτά. 181 κιλά. Άδειο. Χωρίς βενζίνη, υγρά. Αλλά με ψυχή. Με ψυχή πολύ από την Vogue, η οποία μας δίνει μια δυναμική μοτοσυκλέτα και αν τη γεμίσουμε με βενζίνη, υγρά και τα σχετικά θα πάει γύρω στα 192. Πάντως τα κιλά δεν φαίνονται στην οδήγηση. Ωραία σχεδίαση.
η εξάτμιση μοιάζει πολύ, δεν είναι κακό, με καβασάκι και το μούτρο μπροστά με κατεμάκι. Έχει στοιχεία πολεμικά, επιθετικά, που θα δώσουν χαρά στον εισερχόμενο. Θα του δώσουν μια πιο premium προσέγγιση, επιθετική όψη και γιατί όχι και διάθεση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Τι γίνεται όμως στην καθημερινότητα? Είναι εύκολο, είναι καλό, είναι ευκολοδήγητο? Για να δούμε τι κάνει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και πόσο θα μας ικανοποιήσει σε καθημερινή χρήση. Το τιμονάκι δίνει όλη την ελαφριά αίσθηση, καθώς είναι μεγάλο. Όμως δεν κόβει πάρα πολύ. Δηλαδή πόσο πάρα πολύ? Δεν κόβει πάρα πολύ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Γιατί είναι τύπου upside down. Δηλαδή είναι ταρατατζούμ γεροδεμένο. Οπότε δεν μπορεί να έρθει πολύ μέσα, γιατί υπάρχει και ένα πλαίσιο που το περιορίζει. Όμως αυτό δεν θα το έβαζα στα αρνητικά. Απλά δεν είναι ο διαβήτης ανάμεσα στον κλεφτοπόλεμο της αστικής μας μετακίνησης. Μιας και είμαστε μπροστά και μιλάμε για το τιμόνι, να πούμε δύο λόγια και για το ψηφιακό κοντεράκι, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει και τρεις παρακαλώ χρωματισμούς. Θα μου πείτε, ήταν αναγκαίο αυτό? Αναγκαίο ξαναγκαίο, καλό είναι, διότι γίνεται και μπλε, γίνεται και κίτρινο, γίνεται και ασπριδερό. Αλλάζει τρεις χρωματισμούς έτσι να γουστάρουμε. Και τι άλλο έχει? Πολύ σημαντικό, γιατί όλοι είμαστε τώρα με ένα κινητό τηλέφωνο. Παιδιά, να το προσέχετε αυτό με το κινητό τηλέφωνο. Γενικά έχει κατά τη κουραστικό. Αλλά εδώ έχει και θύρα USB. Να τη βλέπω εδώ από πάνω. Βάζεις το καλώδιο και φορτίζεις το κινητό για να μπορείς να διαβάζεις όλα τα μηνύματα και να κάνεις και live streaming αν χρειαστεί. Αφού είμαστε εδώ μπροστά, να πούμε και δύο λόγια για τα φρένα, που όλα ξεκινάνε από μια ρυθμιζόμενη μανέτα. Ναι μεν είναι καλά, ναι μεν είναι δυνατά, δεν είναι όμως άμεσα. Και το μικρό πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στο υλικό τριβής. Θα θέλαμε δηλαδή πιο καλά υλικά τριβής για να έχουμε το πρώτο touch, να γίνεται το πρώτο δυναμικό φρενάρισμα έτσι όπως θα θέλαμε, σε μια πιο σπορ, πιο επιθετική οδήγηση, γιατί ξεκάθαρα το Vodge μπορεί και θέλει να οδηγείται γρήγορα και επιθετικά. Πολύ καλό, μπράβο και συγχαρητήρια στο μπροστινό σύστημα, που είναι ανεστραμμένο φυσικά τύπου upside down. Πολύ καλή λειτουργία, τόσο στη συμπίεση όσο και στην επαναφορά. Γενικά έχει sportive αίσθηση, χωρίς αυτό να μας βγάζει κοπανήματα κραδασμού στα χέρια στους εξαιρετικά καλούς ελληνικούς δρόμους. Το πίσω αμορτισέρ ρυθμίζεται ως προς την προφόρτιση του ελαττηρίου. Δεν έχουμε όμως την επαναφορά που θα θέλαμε, δηλαδή είναι λίγο γρήγορο στην επαναφορά. Θα το θέλαμε λίγο πιο αργό το υδραυλικό μέρος. Είναι όμως αρκετά καλό και στο προσδόκιμο της καθημερινής, της εκδρομικής και της γρήγορης οδήγησης. Πολύ καλός και ο συμπλέκτης. Μηχανικός, αλλά με ρυθμιζόμενη μανέτα. Καλή πληροφόρηση, λίγο βαριά αίσθηση, να αισθανόμαστε κιόλας τι κάνουμε, και απευθύνεται σε ένα εξάρι κυβότιο ταχυτήτων. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Πολύ καλή κλιμάκωση, αλλά για τις πρώτες τέσσερις σχέσεις θα θέλαμε την πέμπτη και την έκτη σχέση στο κυβότιο να είναι λίγο πιο μακριές, δηλαδή να απλώνουν λίγο περισσότερο. Έχει δύναμη, μπορεί να πάει αρκετά χιλιόμετρα. Εμείς είδαμε στο κοντέρ γύρω στα 175+, μιλάμε τώρα και μεγάλα νούμερα, για κατηγορία διπλωμάτων Α2 είναι γρήγορη μοτοσυκλέτα, αλλά θα μπορούσε τα ίδια χιλιόμετρα να τα δει με λίγο λιγότερες στροφές, δηλαδή να μην σφίγγεται, να δουλεύει λιγάκι έτσι πιο απαλά, λίγο πιο ραφινάτα. Και μιας και μιλάω για τη λειτουργία του, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ήχο. Ο ήχος είναι μπάσος, είναι δυνατός, είναι γεμάτος. Φιλτροκούτι, ακούμε την εξάτμιση να κάνουμε μια τέλεια συνεργασία, μια ορχιστρική αρμονία που σου δίνουν διάθεση για να το μαρσάρεις. Τι δεν σας είπα. Σας τρόμαξα, Για το ρεζερβάρ που είναι 10 λίτρα, δεν είπαμε. Και τα 10 λίτρα θα αντέξουν να κάνετε 10+ χιλιόμετρα, αφού η κατανάλωση σε καθημερινή χρήση και χωρίς εκπτώσεις στον γκάζι είναι γύρω στα 3,5 λίτρα ανά 100. Και αν τον γκαζώσετε καλά-καλά, αλλά πάρα πολύ καλά, να το στύψετε, ρε παιδί μου, όπως το λένε, εκεί δεν θα περάσετε, παιδιά, τα 4,5 λίτρα ανά 100. Τίμια κατανάλωση, ισορροπημένη. Άρα με τα 10 λιτράκια θα βγάλετε και 200 χιλιόμετράκια. Πού μου άρεσε να το πω? Μου άρεσε παντού. Γιατί είναι καθημερινό, γιατί είναι στυλάτο, γιατί είναι ποιοτικό, γιατί είναι όμορφο, γιατί είναι επιθετικό. Μου άρεσε όμως και στη βόλτα, που βγήκα με φιλαράκο, με πιο μεγάλη μοτοσυκλέτα από μένα, και πραγματικά τον τάισα τσαγάκι. Και χωρίς να ρισκάρω, χωρίς να κάνω τίποτα το ιδιαίτερο.
είναι σβέλτο, είναι γρήγορο και του αρέσουν τόσο οι απλωτές στροφές, γιατί έχει μια γεωμετρία που ναι, είναι φιλικό σε συνδυασμό και με το μεγάλο τιμόνι, δεν θα κάνει έτσι κουνήματα και περίεργα, αλλά εκεί που τρελαίνεται, που γουστάρει, είναι στο ορεινό, στροφιλίκι. Σε αυτό ρε παιδί μου που έχει και δεξιά και αριστερά και δεξιά και αριστερά και κοντεύει να ζαλιστεί. Εκεί το Vogue δεν ζαλίζεται. Του αρέσει και είναι και καλό. Αυτά τα λίγα ή τα πολλά. Αλλά πρέπει να δούμε, να πούμε σε ποιους απευθύνεται, ποιος θα αγοράσει το Vogue και πόσα λεφτά θα δώσει. Για να αλλάξω θέση, να πούμε και τα τελευταία, τα βασικά. Όταν μιλάμε για 500 κυβικά εκατοστά, πάει να πει ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Μην τρελαινόμαστε, όλες οι μοτοσυκλέτες να είναι 1200, 1300, 3000 κυβικά. Πρέπει να είναι απλές, ελαφριές, ροπάτες και λειτουργικές. Άρα απευθύνεται πολύ απλά σε όλους. Το ιδανικό ύψος βέβαια για να το οδηγήσει και να μείνει σε κάτι διαφορετικό είναι να είσαι κοντά στο 1,80. Και αυτό το λέω γιατί πολύ συχνά πυκνά με ρωτάτε από κάτω αν κάνει για το ύψος μου που είμαι 1,97. Όχι. Για 1,97 θα του πέσει λίγο μακρύ, ψηλό και θα είσαι κάπως παράτερος. Άρα έτσι 1,75, 1,78, 1,80 είναι μια καλή μοτοσυκλέτα για αυτούς τους αναβάτες. Σε μεγάλες ηλικίες που θέλουν ξεκάθαρα κάτι ελαφρύ, αλλά θέλουν να ζήσουν ξανά την νιώτη του μοτοσυκλετιστή. Σε μικρές ηλικίες που έχουν την νιώτη του μοτοσυκλετιστή, αλλά θέλουν κάτι εύκολο, κάτι λειτουργικό, κάτι απλό, κάτι καθημερινό, να πηγαίνουν στη σχολή, να πηγαίνουν και στην κοπέλα, να πηγαίνουν και στην παρέα, να κάνουν και τις εκδρομές τους. Ναι, τους λέω ναι, να πάρουν το Vogue. Είναι πολύ καλό. Ο ανταγωνισμός. Τι έχει να πει για το Vogue? Θα τα βρει μπαστούνια. Απλά πράγματα. Έχει έναν δυνατό αντίπαλο που σίγουρα εμείς θέλουμε και θα το δούμε σε ένα συγκριτικό τεστ ή τέλος πάντων, όπως λέω, σε μια παράλληλη παρουσίαση με άλλες μοτοσυκλέτες των 500 κυβικών εκατοστών. Γιατί πραγματικά το αξίζει. Και θα τολμήσω να πω για ακόμα μια φορά ότι εδώ έχουμε ένα premium μοντέλο της κατηγορίας Α2 και μπράβο στην εταιρεία που έβγαλε αυτή τη μοτοσυκλέτα και μπορούν και οι πιο νέοι ερχόμενοι αναβάτες να δουν μια πιο ολοκληρωμένη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα που μπορούν να κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα. Πόσο κάνει? Δεν σας είπα. Θα σας πω και πόσο κάνει. Η τιμή λοιπόν του Vogue ή Vogue είναι στις 5.895 ευρώ. Εσείς βέβαια μπορείτε να δώσετε 5.900 ευρώ και να πάρετε και ρέστα ένα 5 ευρώ. Αυτή ήταν η πρώτη παρουσίαση αυτής της εταιρείας. Εμείς με αντίστοιχο Vogue ή Vogue θα ταξιδέψουμε, θα κάνουμε τη βόλτα μας γιατί βγαίνει και τουριστικό μοντέλο που το λέει η εταιρεία DS. Θα πάρουμε τα όρη, τα βουνά, μπορεί και καμιά παραλία και θα δούμε την γάμα της εταιρείας στα 500 κυβικά εκατοστά και κάποια στιγμή θα δούμε και 400. Να είστε καλά, να φοράτε όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό, να οδηγάτε με πάθος και ρομαντισμό και μείνετε συντονισμένοι πάντα στο Moto in Action.